Κυρίε και φίλοι, αγαπητοί υποψήφοι, χαίρετε. Για μία ακόμα χρονιά πιστή σε αυτό το τηλεοπτικό ραντεβού, τα φροντιστήρια που καμισά Ερακλείου, κάθε μεσημέρι στι 2 η ώρα, θα δίνουν απαντήσει με εγκυρότητα στα θέματα των πανελλαδικών εκστάσεων. Σήμερα, λοιπόν, ξεκίνησε αυτό ο μαραθώνιο που έχει να κάνει με τι εξετάσει και τα γενικά λύκεια, μαθητέ που διαγωνίστηκαν στο μάθημα τη νεολυνική γλώσσα και λογοτεχνία. Με δύο λόγια εισαγωγικά θα σχολίαζα ότι πρόκειται για ποιοτικά θέματα που απαιτούν κριτική σκέψη, προσεκτική ανάγνωση κειμένων και φυσικά ιδιαίτερη προσοχή στη διατύπωση και στη δόμηση των απαντήσεων. Ε, ιδιαίτερη η παρατήρησή μας σχετικά με το γεγονός ότι τον Απρίλιο αυτού του χρόνου το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο μέσα στα προτινόμενα διαγωνίσματα για τη νέα μορφή του διαγωνίσματος του κριτηρίου είχε αποστείλει και δημοσιοποιήσει ένα διαγώνισμα που αφορούσε σχετική θεματική ενότητα με άλλα λόγια την αναγνωστική κουλτούρα. Θα πάμε λοιπόν και θα ξεκινήσουμε με τα σημερινά θέματα που αποτελούνταν από τρία κείμενα τα οποία ε, στη δομή τους είναι λογοτεχνικά ένα κείμενο του κυρίου Γρηγοριάδη, ένα δοκίμιο του κυρίου Τσιρόπουλου και ένα ποιητικό κείμενο του τίτου Πατρίκιου. Καινούρια δομή, καινούριο τρόπο στη διατύπωση των ερωτημάτων και άλλε απαιτήσει από τους υποψηφίου. Νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε με το θέμα πρώτο και την πρώτη μας κάρτα όπου έχουμε μία μικρή περίληψη να αποδώσουν έπρεπε οι υποψήφοι συνοπτικά του λόγου για του οποίου η λογοτεχνική ανάγνωση συνιστά λιτρωτική απόλαυση για τον συγγραφέα. Στο κείμενο 1, οι λοιπόν έπρεπε να εντοπίσουν τα συγκεκριμένα χωρία. Μια ενδεικτική περίληψη εδώ. Για τον συγγραφέα, η ανάγνωση λογοτεχνία λειτουργεί λιτρωτικά. Στα εφηβικά του χρόνια η ανάγνωση αποτελούσε καθημερινότητα και τώρα συνομιλεί με του συγγραφεί και βυθίζεται στην εφηβεία του χωρίς ανάγκε κοινωνικής επίδειξης, με την ανάγνωση βιώνει τρυφερά αισθήματα, αλλά και βεβαιότητες σε έναν αλόκοτο λογοτεχνικό χώρο χρόνο. Οι ιστορίες και οι πρωταγωνιστές των βιβλίων μετασχηματίζουν, ενδυναμώνουν και εξηγένουν την ψυχή του. Κερδίζει το χρόνο και η ψυχή του καθαίρεται. Στο θέμα Β είχαμε ερωτήσει σωστού λάθους, αλλά χρειαζόταν να τεκμηριώσουν οι υποψήφοι την απάντησή τους πάλι με αναφορές στα κείμενα. Στο πρώτο ε, υποερώτημα, ο συγγραφέα του κειμένου 1 διαβάζει λογοτεχνία κυρίω γιατί αυτή σχετίζεται με τι επαγγελματικέ του υποχρεώσει. Λάθο. Και υπάρχει εκεί το σχετικό παράθεμα. Ερώτημα δεύτερο. Ο συγγραφέα του κειμένου 1 συνήθιζε να διαβάζει προγραμματισμένα. Και αυτό είναι ανακριβέ. Δίπλα υπάρχει η σχετική παραπομπή. Υπόερώτημα γ. Το γράφιν στο κείμενο 2 χρησιμοποιείται κυριολεκτικά σε όλο το κείμενο λάθος και αυτό με δύο παραπομπές στην παράγραφο 1 και 2. Υπό ερώτημα Δ, το γράφει στο κείμενο 2 δεν συνδέεται με ιστορικά και επιστημονικά επιτεύγματα και αυτό είναι ανακριβές σύμφωνα με το κείμενο και σχετικές παραπομπές στην κάρτα μας και το υπερώτημα Ε, σύμφωνα με τα κείμενα 1 και 2, τόσο ένα γνωστική όσο και η συγγραφική δραστηριότητα παρηγορούν τον άνθρωπο, αυτό είναι το μόνο σωστό και υπάρχουν και οι σχετικές παραπομπές να πάμε στο θέμα Β2, στο Α. Ο σκοπό του συγγραφέα του κειμένου 1 είναι να ευαισθητοποιήσει το ζήτημα τη λογοτεχνική ανάγνωση. Οι υποψήφοι έπρεπε να βρουν δύο σημεία στήξη και δύο σχήματα λόγου με τα οποία ο συγγραφέα επιτυγχάνει αυτό του το στόχο. Και προφανώ έπρεπε να, σύμφωνα με τη διατύπωση, να προσδιορίσουν για το καθένα από τα σημεία στήξη και από τα σχήματα λόγου τη λειτουργία του. Εδώ λοιπόν είναι ...αναφορές που έχουν να κάνουν σαφώς με τους εκφραστικούς τρόπους και ε, τη λογοτεχνία. Σημειώνουμε σημεία στίξης τη διπλή παύλα και το θαυμαστικό. Ε, η διπλή παύλα που ουσιαστικά αποτελεί συνήθως ένα σχόλιο προσωπικό ε, του γράφοντος... ...και το θαυμαστικό που συνήθως κάνει επίταση και δίδεται έμφαση στη σχετική αναφορά... ...για τη συγκεκριμένη περίπτωση δίδεται έμφαση στην ηρωνία. Σε σχέση με τα σχήματα λόγου... Αυτά που προτείνουμε εδώ, πρώτα απ' όλα μεταφερική χρήση του λόγου, έχουμε δύο παραδείγματα, αλλά νομίζω ότι το κείμενο βρίθει από μεταφορές. Η συγκεκριμένη χρήση μεταφορικού λόγου συνήθως διατυπώνεται με φορτισμένες λέξεις, προκαλεί συνέστημα, προκαλεί προβληματισμό, το ύφο είναι άμεσο, είναι οικείο και πολύ ζωντανό παραστατικό. Σημειώνουμε και την προσωποποίηση, να αλλάξουμε κάρτα, μια προσωποποίηση. Που λέει πω ένα κείμενο λογοτεχνικό μπορεί να γιατρέψει τον αναγνώστη, και εδώ πρόκληση συναισθήματο και προβληματισμού. Το ίδιο ισχύει για τι παρατηρήσει, όπω και μια πολύ ενδιαφέρουσα παρομοίωση. Λε και γύρονται οι συγγραφεί, μια υποθετική επικοινωνία του αναγνώστη με του συγγραφεί ε, των κειμένων. Και εδώ αντίστοιχα το όφελο και ο τρόπο από την παρομοίωση προκαλεί συναισθήματα, προβληματισμό, βεβαίως με ένα πολύ προσωπικό και οικείο ύφο. Πάμε στο ερώτημα, στο υποερώτημα Β. Ποια είναι η επικοινωνιακή λειτουργία του ερωτήματο στην τελευταία παράγραφο του κειμένου 2. Αυτό λοιπόν το ερώτημα έχει μια λειτουργία που αφορά το περιεχόμενο, το νόημα, το ύφο και τη δομή. Ε, σε σχέση με το περιεχόμενο ε, εισάγεται ένας προβληματισμός καινούριο, ίσως ο σοβαρότερος σε σχέση με το συγκεκριμένο απόσπασμα για το ποιος είναι ο στόχος του γράφην. Ο στόχος είναι ε, πρόφανος να κερδίσει ο ε, συγγραφέα τη θνητότητα, να κερδίσει το χρόνο, να κερδίσει το θάνατο. Σε σχέση με τη γλώσσα και το ύφο. εκείνο το ερώτημα στο τέλος του κειμένου προσδίδει αμεσότητα, ζωντάνια και οικειότητα γενικότερα στο κείμενο και σε σχέση με τη δομή είναι η πρώτη παράγραφος θεματική σε εκείνη την τελευταία ε, παράγραφο του κειμένου, ένα, μια παράγραφος επιλογική που όμω συμπυκνώνει και αναδεικνύει ε, με έμφαση το περιεχόμενο και την ουσία του κειμένου το οποίο αναφέρεται στη δύναμη της λογοτεχνίας που μπορεί να κερδίσει το θάνατο. Να πάμε στο επόμενο ερώτημα που είναι το υποερώτημα Β3. Ε, Ζητείται από τους υποψηφίους, λαμβάνοντας υπόψη στο περιεχόμενο, το περιεχόμενο της τρίτης παραγράφου του κειμένου 2 ε, πώς ο άνθρωπος κατά το συγγραφέα κερδίζει τη μάχη με το χρόνο στο συγκεκριμένο στην συγκεκριμένη παράγραφο γίνεται αναφορά σε σπουδαίες προσωπικότητες που με το συγγραφικό του έργο κέρδισαν ουσιαστικά την αιωνιότητα. Σπουδαίοι άνθρωποι που με τα κείμενά τους κέρδισαν τον χρόνο. Αυτό ουσιαστικά θα πρέπει να αναδείξουν οι υποψήφοι. Ενδεικτικά σημειώνουμε σε μια μικρή παράγραφο 60 έως 70 λέξεις. Σημαίνονται σύρωση, επιστήμονες άγιοι και συγγραφείς με το έργο τους, δηλαδή τα κείμενά του, κέρδισαν τον χρόνο η σημαντικότητα των κειμένων του νίκησε τον χρόνο. Κατάφεραν να κερδίσουν τη δυστυροφημία του, να παραμείνουν ζωντανοί στου αιώνε. Η μνήμη του έμειναν εξίτηλη στην ιστορία. Πάμε στο θέμα Γ, σε σχέση με το ποιητικό κείμενο του Τίτου Πατρικίου. Και διαβάζω τη διατύπωση. Ποιο είναι το θέμα του ποιήματο κατά τη γνώμη σα, Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι τη ερώτηση. Και στη συνέχεια, ποιο ρόλο έχει πει στην προσωπική σα ζωή, να απαντήσει ταξιοποιώντα τουλάχιστον τρει κειμενικού δείκτε. Εδώ χρειαζόταν ένα κείμενο 150 έως 200 λέξεις. Πολύ σωστά, πολλοί υποψήφοι μοίρασαν την απάντησή του στα δυο σε μια παράγραφο το πρώτο μέρος για το ποιο είναι το θέμα του κειμένου και στη δεύτερη παράγραφο για το ποιος είναι ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η στη δική του ζωή. Σε σχέση με το θέμα του ποίηματος ενδεικτικά αναφέρουμε ο ποίητης επικεντρώνεται στα σημεία που διασταυρώνεται τη ζωή με την ποίηση, στα μικρά και τα μεγάλα, τα ιδιωτικά και τα δημόσια. Αναφέρεται σε περιστάσει καθημερινότητα, όπου η πίση παρεμβαίνει και λυτρώνει, δίνει απαντήσει στι απορίε, επαναπροσδιορίζει δεδομένα, επιβεβαιώνει την εκπλήρωση του απίθανου και τι επιλογέ τη ζωή, βοηθά τον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει τα λάθη του, να έχει πίστη στι δυνάμει του. Καταληκτικά, ο ποιητή αναστοχαζόμενο θεωρεί την πίση απαρχή των πάντων. Σε σχέση με το επόμενο και του κειμενικού δείχτε, αναφερόμαστε στο β' ενικό πρόσωπο με τα σχετικές παραπομπές, το β' ενικό πρόσωπο που δίνει αυτή την αίσθηση του διαλόγου με τον αναγνώστη, ένα κλίμα και μια ατμόσφαιρα οικειότητας, αμεσότητας και συναισθηματικής κινητοποίηση του δέκτη. Επίσης είναι ενδιαφέρον ότι από το πείμα το συγκεκριμένο απουσιάζουν σημεία στήξη. το μόνο που υπάρχει είναι τα απουσιοποιητικά στο τέλος του, τα οποία φυσικά πολύ πολύ μεγάλη αξία τους καθώς υπενήσονται την ατέρμονη προσφορά και το περιεχόμενο της ποιήσης και προφανώς φορτίζουν συναισθηματικά το τέλος του κειμένου. Μια άλλη πρόταση για τους κειμενικούς δείχτες έχει να κάνει με τον ε, ελεύθερο στίχο, τον πεζολογικό τόνο λείπει το μέτρο, λείπει η ομοιοκαταληξία. Σε αυτά προσθέτουμε το αντιποιητικό λεξιλόγιο και με όλα αυτά προφανώς ε, επιμένει ως συγγραφέας το νόημα στην άμεση πρόσληψη του μηνύματος, της σύνδεσης του ποιητικού λόγου με την καθημερινότητα. Ε, σοβαρό για κάποιους είναι ο ίδιος ο τίτλος της ποιητικής συλλογής ε, συνάφεια με το θέμα επανάληψη του στίχου επανάληψη του τελευταίου στίχου κάποιοι υποψήφοι σωστά επέλεξαν να αναφερθούν ενδεχομένως σε σχήματα λόγου όπως την επανάληψη της φράσης για πράγματα, για πράγματα με την οποία επανάληψη ότι το Σπατρίκιος δίνει έμφαση και ένταση στις περιστάσεις της καθημερινότητας τις οποίες αλλάζει ή δίνει ρυθμό η ποιήση. Επίσης η προσωποποίηση της ποιήσης με τη σχετική αναφορά, η ποιήση σαν μια οντότητα και σημαίνουσα για όλους που παρεμβαίνει ή επηρεάζει τη ζωή μας. Να αλλάξουμε κάρτα. Μια μεταφορά ενδιαφέρουσα, πράγματα που σάστησαν, αισθητοποιείται με ενάρχεια η φθορά των καταστάσεων και των ανθρώπινων σχέσεων ή των αξιών. Τώρα σε σχέση με το δεύτερο υποερώτημα που αφορά το ποια είναι η άποψη των μαθητών για το ρόλο της ποιησης, προφανώς επέλεξαν να επιμείνουν στο ότι η ποιηση μπορεί να εμπνεύσει, μπορεί να καθοδηγήσει, μπορεί να αναδείξει πρότυπα δημιουργικότητας, όξυνση φαντασίας, να καλλιεργήσει αξίες, να ουσιαστικά να αποτελέσει μέσω έκφρασης συναισθημάτων, όξυνση νοητικών ικανοτήτων, σύνδεση με το παρελθόν, διαχείριση καθημερινότητα, αυτά τα πολύ σημαντικά πράγματα που μπορεί να ενεργοποιήσει η ανάγνωση του κειμένου. Τώρα, σε σχέση με το θέμα Δέλτα και την υποχρέωση των υποψηφίων σε 300 ή 350 λέξει να γράψουν ένα κείμενο, αυτό που παλιά με άλλα λόγια λέγαμε κείμενο έκθεση, διαφοροποιείται πρώτα απ' όλα γιατί χρειάζεται αναφορά στα κείμενα, τα συγκεκριμένα, διαβάζω τη διατύπωση, ποια είναι η σχέση σας με την ανάγνωση βιβλίων και ποιος ο ρόλος της στη γενικότερη διαχείριση του προσωπικού σας χρόνου. Η διατύπωση επισημαίνει ότι χρειάζεται η αφόρμηση να είναι τα κείμενα και προφανώς περαιτέρω να καταθέσουν την προσωπική τους γνώμη ως εμπειρία στο ιστολόγιο του σχολείου τους, πράγμα που προφανώς μπορεί να επηρεάσει ακόμα και το ύφο. Σημειώνουμε λοιπόν ότι ως κείμενο σε ένα ή στο λόγιο οπωσδήποτε χρειάζεται έναν τίτλο. Σε σχέση με τον πρόλογο, θα βοηθούσε ή εξυπηρετούσε η αναφορά στα κείμενα 1 και 2 που έδωσε σε πολλού την αφόρμηση να ξεκινήσουν. ή ενδεχομένω κάτι από την καθημερινότητα, καθώ το πρώτο ερώτημα ήταν, ποια είναι η σχέση του με την ανάγνωση των βιβλίων. Αυτό θα μπορούσε να έχει να κάνει και με το ύφο, όπου ενδεχομένω θα μπορούσε ακόμα και το πρώτο πρόσωπο στην αφήγηση να χρησιμοποιηθεί. Σε σχέση με το κύριο θέμα, οπωσδήποτε χρειαζόταν να ξεκινήσουν γιατί αυτή είναι και η διατύπωση του θέματο με την περιγραφή τη σχέση ε, του υποψηφίου, του μαθητή με την ανάγνωση. Ε, Προφανώ είναι κάτι που δεν υπάρχει στην καθημερινότητά του. Πρώτα απ' όλα, γιατί είναι μια καθημερινότητα πιεσμένη, και γιατί οι υποψήφοι προτιμούν άλλα πράγματα. Ε, η αναφορά μας εδώ λέει αυτό ακριβώς, ότι η πιεστική καθημερινότητα δεν επιτρέπει την επαρκή ανάγνωση βιβλίων ή ενδεχομένως και οι άλλες τους προτιμήσεις. Φυσικά θα μπορούσε και γι' αυτό να αναφερθεί. Τώρα, σε σχέση με το ρόλο της ανάγνωσης του βιβλίου που έπρεπε να επιχειρηματολογήσουν, τα ωφέλη είναι πολλαπλά, νομίζω ότι όλοι είχαν εδώ να πούν πολύ σοβαρά πράγματα. Πρακτικά το βιβλίο τι μπορεί να σημαίνει και η ανάγνωση ε, βιβλίων γενικότερα. Εκτόνωση, διαφυγή από την καθημερινότητα, ε, ψυχαγωγία, ακόμα και βοήθεια στη διαχείριση της καθημερινότητας. Νοητικά το βιβλίο σημαίνει όξης ικανοτήτων, διευρύνση οριζόντων, αποφυγή δογματισμών, ανάπτυξη φαντασίας, πληροφόρηση, αυτογνωσία, καλλιέργεια της γλώσσας, επαφή με τον πνευματικό πολιτισμό και πολλά άλλα και σε συναισθηματικό ηθικό επίπεδο τα συναισθήματα που καλλιεργούνται, διευρύνονται, η αισθητική ανάπτυξη ένα πολύ σοβαρό στόχος, η καλλιέργεια των αξιών μέσα σε αυτά τη οικουμενικότητα, η ανάπτυξη πολύ σημαντικών προτύπων ζωής και συμπεριφορά ή ακόμα και η ανάπτυξη αντιστάσεων, η λογική της αμφισβήτησης ε, των πραγμάτων. Σε σχέση με τον επίλογο, πολλοί υποψήφοι ε, επέλεξαν να καταλήξουν το κειμενό τους αναφερόμενοι στην ανάγκη τελικά η ανάγνωση να αποτελεί έναν απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Επισημένουμε στο τέλος ξανά, ότι αυτό είναι ένα πολύ βασικό διαφοροποιητικό στοιχείο με τις προηγούμενες εξετάσεις, ότι οποιαδήποτε επιχειρηματολογία με έναν τρόπο πρέπει να συνδέεται με πληροφορίες από τα κείμενα αναφοράς. Βεβαίως επιτρέπεται και η αναφορά σε προσωπικές τοποθετήσεις και επιχειρήματα. Ένα διαγώνισμα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά που απαιτούσε πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και στην ανάγνωση των κειμένων και στη δόμηση των απαντήσεων αυτά σε σχέση με τη σημερινή ημέρα. Θα είμαστε και πάλι αύριο την ίδια ώρα εδώ για να μιλήσουμε και να σχολιάσουμε τα θέματα της γλώσσας λογοτεχνίας των επαγγελματικών λυκείων. Αναλυτικά μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις στο, στην και στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλή επιτυχία.